Για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε ανάκληση απαλωτριώσεων ύψου 160 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 17 κατασκευαστικά έργα του Δημοσίου, ενημέρωσαν τα μέλη τη Επιτροπή Συγκοινωνιών τη Βουλή, οι Υπουργοί Εσωτερικών Ελένη Μαύρου και Συγκοινωνιών Ευθύμιο Φλουρεντζού. Σύμφωνα με του δύο υπουργού, εντό του 2013 αναμένεται επανασχεδιασμό και επαναπροκήρυξη προσφορών για έργα που έχουν κηρυχθεί προσωρινά λευκέ ζώνε, όπω ο δρόμο Πάφου Πόλη Χρυσοχού. Έργα. Ε τα οποία ε, δεν είναι δυνατόν να ελοπίσουν άμεσα ή δεν μπορούμε να ελοπίσουμε άμεσα, αναστέλλονται. Στον δρόμο δρόμων πόλης Πάφου υπάρχουν, εκκρεμούν ποσά κάπου 65 εκατομμύρια περιλαμβανομένων των ντόγκων. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Αντώνη Αντωνίου και οι βουλευτέ του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανδρέα Κυπριανού και Ανδρέα Μιχαηλίδη εξέφρασαν τη δυσαρεσκιά του για την απόφαση τη κυβέρνηση, η οποία, όπω υποστήριξαν, στραγγαλίζει την ανάπτυξη, ενώ δεν έκρυψαν την ανησυχία του για τη μείωση του προπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών κατά 25% την τελευταία διετία. Τώρα θα επαναξιολογηθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είναι σίγουρο πω θα συμπεριληφθεί η στου προπολογισμού του 2000... 13. Υπάρχει και σοβαρό θέμα αποστέρηση του δικαιώματο χρήση της περιουσία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή η τακτική να γίνεται με ένα πολύ σοβαρό τρόπο φιδούς. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε ο Διευθυντή Προπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών Σταύρο Μιχαήλ από το 1968 μέχρι σήμερα, το κράτο οφείλει σε πολίτε για απαλωτριώσει ποσό 570 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέο. Τα προβλήματα αναγνώρισαν και οι βουλευτέ του Ακέλ, Γιάννο Λαμάρη και Ανδρέα Φαγκοντή. Δεν υπάρχουν όριμα έργα τα οποία αναστέλλονται, γιατί δεν κρατά το κράτο να πληρώσει. Έχει δοθεί η διαβεβαίωση από του υπουργού ότι τα έργα τη ΠΑΦΟΥ θα είναι σε προτεραιότητα. Αυστηρή προ την κυβέρνηση ήταν ο βουλευτή τη ΕΔΕΚ, Φιδία Σαρίκα, και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματο Δημήτρη Ιλουρή. Ζητούμε από πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Συγκοινωνιών να αξιολογήσουν τα διάφορα έργα τα οποία θεωρούνται όρημα. Το κράτο οφείλει να σέβεται την περιουσία του πολίτη και όχι να την εκμεταλλεύεται. Τα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών απασχόλησε <σομίως> επίση η ανάγκη υιοθέτηση <σομίως> νομοθεσία που να διέπει την κυκλοφορία τετράτροχων μοτοσυκλετών στου Κυπριακού δρόμου.